Καλώς ήρθατε σε αυτό το σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο, το οποίο θα σας δείξει το σωστό τρόπο για να χρησιμοποιείτε το Flutiform σας. Ο γιατρός, η νοσοκόμα ή ο φαρμακοποιός σας μπορεί να σας έχουν δείξει ήδη πώς να χρησιμοποιείτε και να φροντίζετε τη συσκευή εισπνοής σας. Αυτό το βίντεο παρέχει μία υπενθύμηση. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για να διασφαλίσετε ότι το φάρμακό σας έχει προετοιμαστεί σωστά και ότι εισπνέοντας φτάνει στους πνεύμονές σας για την αποτελεσματική θεραπεία του άσθματός σας. Η συσκευή εισπνοής του Flutiform αποτελείται από διάφορα μέρη. Το φάρμακο περιέχεται σε ένα δοχείο αερολύματος, το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα σε ένα πλαστικό ενεργοποιητή. Η συσκευή εισπνοής έχει ένα εξάρτημα στοματικής προσαρμογής και ένα κάλυμα, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στη θέση του όταν η συσκευή εισπνοής δεν χρησιμοποιείται. Έχει επίσης ένα δοσομετρητή ώστε να ενημερώνεστε πόσες εισπνοές ψεκασμοί έχουν απομείνει. Η συσκευή εισπνοής σας περιέχει 120 ψεκασμούς όταν είναι καινούρια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συσκευή περιέχει αρκετή θεραπεία για 30 ημέρες. Ο δοσομετρητής θα μετρά αντίστροφα κάθε 10 ψεκασμούς, από τους 120 μέχρι τους 60, και θα μετρά κάθε 5 όταν παραμείνουν λιγότεροι από 60 ψεκασμοί. Το πράσινο φόντο στο δοσομετρητή σημαίνει ότι παραμένουν από 120 μέχρι 50 ψεκασμοί εισπνοές. Όταν μείνουν 50 εισπνοές, ο δοσομετρητής θα αρχίσει να κυτρινίζει. Όταν αρχίζει να κοκκινίζει, σημαίνει ότι υπάρχουν 30 ή λιγότερες εισπνοές και θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη συσκευή εισπνοής σας σύντομα. Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εισπνοής όταν ο δοσομετρητής δείξει 0. Ακόμη και αν η συσκευή φαίνεται να λειτουργεί, δεν θα λαμβάνετε τη σωστή ποσότητα φαρμάκου. Η συσκευή εισπνοής σας θα πρέπει να φυλάσετε σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Δεν πρέπει να ψύχετε, να παγώνετε ή να φυλάσετε σε θερμοκρασία άνω των 25 βαθμών Κελσίου. Αυτό το κομμάτι του βίντεο θα σας δείξει πώς να προετοιμάζετε το Flutiform σας για χρήση την πρώτη φορά ή αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 3 ή περισσότερες ημέρες. Η συσκευή εισπνοής πρέπει να προετοιμάζεται για να διασφαλίζετε ότι δουλεύει κανονικά και λαμβάνετε τη σωστή ποσότητα φαρμάκου στους πνεύμονές σας. Για να γίνει η προετοιμασία της συσκευής, αφαιρέστε το κάλυμα από το εξάρτημα στοματικής προσαρμογής και ανακοινήστε καλά τη συσκευή εισπνοής. Κρατήστε το εξάρτημα στοματικής προσαρμογής μακριά από εσάς και απελευθερώστε ένα ψεκασμό πατώντας προς τα κάτω το δοχείο αερολύματος. Επαναλάβετε αυτό το βήμα 4 φορές. Να θυμάστε ότι η συσκευή εισπνοής σας θα πρέπει πάντα να ανακοινείται αμέσως πριν από κάθε ψεκασμό. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το φάρμακό σας έχει αναμειχθεί σωστά και είναι έτοιμο για εισπνοή. Μετά την προετοιμασία, η συσκευή εισπνοής είναι τώρα έτοιμη για χρήση. Εάν η συσκευή εισπνοής σας έχει εκτεθεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία προετοιμασίας πριν χρησιμοποιηθεί ξανά. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή πρέπει να μείνει σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά και μετά πρέπει να γίνει η προετοιμασία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως για να εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά. Σε αυτό το κομμάτι του βίντεο θα δείτε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εισπνοών Flutiform σωστά για να εξασφαλίζετε ότι λαμβάνετε τη σωστή δόση του φαρμάκου. Πρώτα, αφαιρέστε το κάλυμα του εξαρτήματος στοματικής προσαρμογής και ελέγξτε ότι το εξάρτημα στοματικής προσαρμογής είναι καθαρό, χωρίς σκόνη. Η συσκευή εισπνοής πρέπει να ανακινείται αμέσως πριν από κάθε ψεκασμό. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εισπνοής, θα πρέπει να καθίσετε σε όρθια θέση ή να σταθείτε. Εκπνεύστε στο βαθμό που νιώθετε άνετα. Κρατήστε τη συσκευή εισπνοής σε όρθια θέση με τον αντίχειρά σας κάτω από τη βάση του εξαρτήματος στοματικής προσαρμογής ή τον ένα ή τους δύο δείκτες σας στην κορυφή του δοχείου αερολύματος. Βάλτε το εξάρτημα στοματικής προσαρμογής στο στόμα σας, ανάμεσα στα δόντια σας και με τα χείλη σας γύρω από αυτό, αλλά χωρίς να το δαγκώνετε. Εισπνεύστε αργά και βαθιά από το στόμα και αμέσως αφού αρχίσετε να εισπνέετε, πιέστε το κάνιστρο αερολύματος προς τα κάτω για να απελευθερώσετε ένα ψεκασμό. Συνεχίστε να εισπνέετε σταθερά και βαθιά. Κρατήστε την αναπνοή σας για όσο αισθάνεστε άνετα, κατά προτίμηση γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Μετά, αφαιρέστε τη συσκευή εισπνοής από το στόμα και εκπνεύστε αργά. Μην εκπνέετε μέσα στη συσκευή. Για το δεύτερο ψεκασμό, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τη διαδικασία από το σημείο που ανακινείτε τη συσκευή, εισπνέετε το φάρμακο, κρατάτε την αναπνοή σας,
και εκπνέεται. Αυτό θα σας βοηθήσει να πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη θεραπεία σας. Να θυμάστε να ανακινείτε τη συσκευή εισπνοής σας αμέσως πριν από κάθε ψεκασμό. Όταν έχετε πάρει τη δόση σας, τότε τοποθετήστε το κάλυμα στο εξάρτημα στοματικής προσαρμογής. Να θυμάστε ότι η κανονική δοσολογία είναι 2 ψεκασμοί 2 φορές την ημέρα, 2 το πρωί και 2 το βράδυ. Θα σας έχει συνταγογραφηθεί η δοσολογία που χρειάζεται για τη θεραπεία του άσθηματός σας. Όπως με τα περισσότερα εισπνεώμενα φάρμακα για το άσθμα, αφού έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή εισπνοής, θα πρέπει να ξεπλένετε το στόμα σας με νερό και να φτύνετε το υπόλοιμα ή να βουρτσίζετε τα δόντια σας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή ανάπτυξης άφθων στο στόμα και το λαιμό ή αλλαγής στη φωνή. Πολλοί άνθρωποι με άσθμα βρίσκουν χρήσιμο να κρατούν τη συσκευή εισπνοής δίπλα στην οδοντόβουρτσά τους. Αυτό τους βοηθά να θυμούνται να παίρνουν τη θεραπεία τους κάθε πρωί και βράδυ. Μπορεί να το βρείτε χρήσιμο να εξασκείτε το συντονισμό μιας αργής βαθιάς εισπνοής και το πάτημα του δοχείου αερολύματος μπροστά από έναν καθρέφτη. Μερικοί άνθρωποι το βρίσκουν ευκολότερο να κρατούν τη συσκευή εισπνοής και με τα δύο χέρια. Θα πρέπει να τοποθετήσετε τους δύο δείκτες στο κάνιστρο αερολύματος και τους δύο αντίχειρες κάτω από τη βάση του εξαρτήματος στοματικής προσαρμογής. Θα πρέπει να εισπνέετε αργά και βαθιά όταν χρησιμοποιείτε το Flutiform σας. Μία συμβουλή για να βοηθήσει να πετύχετε μια αργή εισπνοή είναι να εισπνεύσετε για 5 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να πιέσετε το κάνιστρο αερολύματος μόνο μία φορά για να απελευθερώσει το φάρμακό σας για κάθε εισπνοή. Αν δείτε ένα νέφος από την κορυφή της συσκευής εισπνοής ή από το στόμα σας, μπορεί να μην έχετε εισπνεύσει το φάρμακό σας σωστά. Θα πρέπει να πάρετε ακόμη μία δόση, επαναλαμβάνοντας τις οδηγίες που εμφανίζονται νωρίτερα σε αυτό το βίντεο. Αν έχετε δυσκολία με τη χρήση συσκευής εισπνοών, ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας δώσει μία συσκευή που ονομάζεται αποστάτης για να σας βοηθήσει να παίρνετε το φάρμακό σας σωστά. Ο αποστάτης θα συνοδεύεται με οδηγίες για τη σωστή χρήση, τον καθαρισμό και τη φροντίδα της συσκευής. Ο γιατρός σας, η νοσοκόμα ή ο φαρμακοποιός σας θα σας συμβουλέψει για το πώς να χρησιμοποιείτε τον αποστάτη με τη συσκευή εισπνοής σας. Μην αφαιρείτε το κάνιστρο αερολύματος από τη συσκευή. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τη συσκευή εισπνοής σας κάθε εβδομάδα. Για να καθαρίσετε τη συσκευή εισπνοής, θα πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμα του εξαρτήματος στοματικής προσαρμογής και να σκουπίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος στοματικής προσαρμογής και το εξωτερικό της συσκευής εισπνοής με ένα καθαρό, στεγνό ύφασμα. Επανατοποθετήστε το κάλυμα του εξαρτήματος στοματικής προσαρμογής. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό.